Αυτή η συνάδελφη νοείται ότι η τοποθέτηση γίνεται από τη μεριά μου, την διπλή ιδιότητα αν θέλετε του Ελλήνη Γενικού Γραμματέα, αλλά κατά κύριο λόγο, γιατί έτσι το αισθάνομαι εγώ, ως ανθρώπου που ασχολείται με τα πολιτικά του τόπου του, ως εκλεγμένου. Ευχαριστώ, κύριε Ζαφυρόπουλο, για την προσοχή. Τώρα ευχαριστώ, πραγματικά. Με απασχολούσε τον κύριο Αβαμόπουλο, να χειρότερο. Να ακούσει και ο κύριος Αβαμόπουλο, να ξέρει τι γίνεται. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί ασχολήθηκα και με τον Λιβάνη, που είσαι εκλεγμένος δήμαρχος αυτής της πόλης, γιατί έτσι αισθάνομαι και πολύ λιγότερο σαν διοικητικός παράγοντας αυτό που λέγεται εδώ μέσα δημαρχείο αυτό. Εγώ δεν θέλω να σας πάω τον χρόνο για πράγματα τα οποία έχουν συζητήσει πολλές φορές. Θεωρώ ότι θα μου κάνει την τιμή ο πρόεδρος να μου δώσει το λόγο, εάν κάποια στιγμή χρειαστεί στην πορεία της συζήτησης, για να μπορέσουν να ακουστούν περισσότερες απόψεις. Αυτό που θέλω είναι με κάποιες παρατηρήσεις να σας διαβάσω το τελευταίο έγγραφο που επικαλέστηκε και ο Δήμαρχος και το έχω εδώ μπροστά μου, το οποίο πήγε και, στο Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, πήγε και προς τις αρμόδιες, αν θέλετε, αστυνομικές αρχές, Γαμπάδρο και κτλ. Στις τοπικές αρχές. Γράφουμε λοιπόν ότι με τη σημαντική εμπειρία των προηγούμενων καλοκαιρινών περιόδων, αλλά και από την εικόνα που σήμερα διαμορφώνεται από την αρχή της φετινής θερινής περίοδου, μπορούμε με ασφάλεια να προσδιορίσουμε άλλη μια φορά τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εικόνα μη ανθρώπινης πόλης στο Δήμο μας, κατά την αναχώρηση και κατά την ταυτόχρονη άφηξη επιβατικών και χρηματαγωγών πλοίων, ιδιαίτερα τα απογευματινές και βραδινές ώρες των Κυριακών. Οι λόγοι μεταξύ άλλων που συμβάλλουν στην απαράδεκτη κατάσταση είναι η ανεξέλεγκτη νέα δρομολόγηση επιβατικών και χρηματαγωγών πλοίων και η ένταξη νέων προορισμών από το Συμβούλιο Αυτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Το Συμβούλιο Αυτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, για όποιον δεν γνωρίζει, αποτελείται από 34. Βρίσκεται επικεφαλής ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας Μουσικής Πολιτικής, έτσι, και στα 34 άτομα συμμετέχει ένας μόνο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Αυτός ο ένας εκπρόσωπος είναι ο Δήμαρχος Μήλου, ο κύριος Γεράσιμος Δαμουλάκης, με τον οποίο κάθε φορά όταν έχει συνάντηση το Συμβούλιο Αυτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, τον έπαιρνα τηλέφωνο, του έλεγα, αφού έβλεπα στο ίντερνετ εννοείται τα θέματα, έτσι ή μου τα έστελνε και του έλεγα, αν θέλετε, την άποψή μου, ώστε την αγορέσει και αυτός ο ένας στους 34, έτσι, τουλάχιστον να ξέρει την άποψη που έχει ο δικός μας Δήμος. Αυτό το Συμβούλιο, λοιπόν, καθορίζει τα δρομολόγια μετά από τα αιτήματα που κάνουν οι εφοπλιστές, οι εταιρείες. Δεύτερο, η αύξηση του αριθμού των διερχόμενων ταξιδιωτών που δημιουργούν ασφαλιστικές και κυκλοφοριακές συνθήκες στους υπάρχοντες δρόμους από και προς το λιμάνι, δρόμους σχεδιασμένους στη δεκαετία του 20 για να εξυπηρετήσουν τον τότε αμοικοδομούμενο προσφυγικό συνοικισμό. Θεωρώ ότι το καταλαβαίνετε αυτό, τα πλοία έχουν μεγαλώσει, οι δρόμοι έχουν μείνει ίδιοι. Για αυτούς που είναι και λάτρεις, αν θέλετε, είτε και των εκθέσεων που γίνονται δίπλα στο πνευματικό κέντρο, και πρόσφατα είδαμε και έκθεση με την τότε, με φωτογραφίες της τότε αστυπογραφίας, δηλαδή της προπολεμικής, και φτάνοντας μέχρι τη δεκαετία του 20, είναι ακριβώς οι ίδιοι δρόμοι. Οι ίδιοι δρόμοι υπάρχουν, που εξυπηρετούσαν πέντε καραβάκια, δύο καραβάκια που πηγαίνανε για τους παλαιότερους, που πηγαίνανε στην Κάριστο, ας το πούμε, τη Μοσχάτη και τη Ρέα, έτσι. Αυτοί οι ίδιοι δρόμοι εξυπηρετούν σήμερα αυτά τα σύγχρονα, ας πούμε, μεγαθύρια της αυτοκλοίας. Γάμα, η μη χρονική διασπορά των δρομολογίων, αναχώρηση άφηξη των πλοίων, που προκαλεί συσσόρευση οχημάτων και ταξιδιωτών, δυσκολεύοντας την καθημερινότητα και όχι μόνο τον κατοίκον. Η μη δυνατότητα ελέγχου ρύθμιση της κυκλοφορίας σε διασταυρώσεις στάθμευσης εντός της πόλης, λόγω υποστελέχωσης του τοπικού αστυνομικού τμήματος Ραφίνας και της διεύθυνσης τροχέας Αγίας Παρασκευής. Σας ανέλησε προηγουμένως ο Δήμαρχος, αν χρειαστεί να αναλύσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί κάναμε συναντήσεις και με του παρόντος του διοικητή του αστυνομικού τμήματος, του Μενάρχη βεβαίως, εκπροσώπου της τροχέας Αγίας Παρασκευής και πραγματικά υπάρχει αντικειμενική δυσκολία.
μια παράδεκτη κατάσταση των οδοστρωμάτων στους υπάρχοντες δρόμους από και μόνο στο λιμάνι, αφού από αυτούς φέρουν των 21.000 κατοίκων και άλλων τόσων επισκεπτών της Ραφίνας για αναψυχή, εξυπηρετούν και τους περίπου 1.800.000 ταξιδιώτες και τα περίπου 600.000 οχήματά τους. Έκτο, η μη συμμετοχή του Δήμου Ραφίνας του Κερμίου σε οποιαδήποτε διεργασία έχει σχέση με το λιμάνι, παρόλο χάρη συμμετοχή στο ΔΣ του Ολουλού, το πανεπιστημιακό, ή έκφραση άποψης περί δρομολογίων στο ΣΑΣ. Εγώ θέλω να πω, και το έχετε ακούσει πολλές φορές από το στόμα μου, ότι είναι απαράδεκτο κυβερνήσεις διαφόρων χρωματισμών και διαφόρων, ας το πούμε, σημαίων που έχουν εκλεγεί τα τελευταία χρόνια τα οποία έχουμε δει και είναι τουλάχιστον, αν θέλετε, βγάζοντας έξω τις υπηρεσιακές από τρία διαφορετικά κόμματα, δεν έχουν δείξει την παραμικρή ευαισθησία για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, και το γνωρίζετε αυτό όταν σας είχα ενημερώσει για τη συμμετοχή του Δήμου μας μέσω ΕΜΟΥ στο Συμβούλιο των Δήμων που έχουν οργανισμούς λιμένα, πέραν του Πειραιά, του Δήμου Πειραιά και του Δήμου Θεσσαλονίκης, κανένας άλλος Δήμος, όπως είναι δηλαδή η Ραφίνα του οργανισμού, ο Βόλος, η Αλεξανδρούπολη, η Μενίτσα, η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Κέρκυρα, κανείς δεν έχει εκπρόσωπό του, κανείς οργανισμός εκπρόσωπό του στον τοπικό, ας το πούμε, οργανισμό λιμένου. Δηλαδή έχει πεταχτεί έξω η τοπική αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα για μας που ζούμε εδώ, είμαστε οι λεγόμενοι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, βλέπουμε κάθε φορά ότι κάθε μια κυβέρνηση διορίζει, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών τους τα καλά παιδιά της, έτσι, για να αντιπραβεύσει μερικά στέλεχη της, τα διορίζει στον οργανισμό λιμένα Ραφίνας, χωρίς αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά να γνωρίζουν ένα την περιοχή και αν πράγματι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα. Δεύτερο, να μην ζουν στην περιοχή. Δηλαδή, λειτουργούν σε μια λογική ότι ήρθαν στο γραφείο τους κάποια συγκεκριμένη ώρα, μπήκαν στο γραφείο και κάποια συγκεκριμένη ώρα φύγανε το γραφείο. Δηλαδή, δεν έχουν καμία σχέση, αν θέλετε, με την περιοχή και ταυτόχρονα, για να μην τα ρίχνουμε όλα σε αυτούς, σε αυτά τα καλά παιδιά της πολιτικής που βρίσκουν μια θέση εκεί πέρα, ταυτόχρονα πρέπει να βάλετε στο νου σας, για να μην τα ρίξουμε όλα πάνω, έτσι, τους βαθμούς ελευθερίας που έχουν. Διότι οι βαθμοί ελευθερίας όταν είσαι, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας, όταν είσαι διορισμένος, γιατί εσείς εδώ, κύριοι, είσαστε οι εκλεκτοί του ραφινιώτικου λαού για αυτή την πενταετία. Για αυτή την πενταετία. Αλλά είσαστε οι εκλεκτοί, έχετε ψηφιστεί. Σας έχει αναδείξει ο λαός με την ψήφο. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν εκεί και πρέπει να εξυπηρετήσουν κάποιες άλλες καταστάσεις. Έτσι, κάπου αλλού. Για να ξοφληθούν κάπου αλλού. Γι' αυτό λέω ότι και οι βαθμοί ελευθερίας που έχουν είναι πάρα πολύ μικροί. Ακόμα και αν θέλουν. Απευθύνουμε έκκληση να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που βιώνουν οι δημότες του Δήμου Ραφίνας και Κερμίου και οι διερχόμενοι επιβάτες και δεν έχουν βρει λύση εδώ και δεκαετίες. Είναι κομβική σημασία ο αποκλεισμός του Δήμου Ραφίνας και Κερμίου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένα Ραφίνας από τη μη δεσμοθετημένη γνωμοδότησή του στο ΣΑΣ. Θα μπορούσε δηλαδή το ΣΑΣ, αν είχε έτσι λίγο ευαισθησία και λίγο δημοκρατικότητα, σήμερα και οι παλαιότεροι, γιατί δεν ξεχνιόνται τα πράγματα, το ΣΑΣ θα μπορούσε λίγο να θεσμοθετήσει. Ναι, εντάξει, δεν μας θέλεις μέσα σαν οργανισμό, σαν Δήμο Ραφίνας και Κερμίου. Τουλάχιστον, στέλνε μας την πρόσκληση, πες μας, ή θα δούμε την πρόσκληση, ότι υπάρχουν 5 αιτήσεις για δρομολογήσεις πλοίων και πάρε μια γνωμοδότηση από το Δήμο Ραφίνας και Κερμίου. Απλά πράγματα, έτσι. Γι' αυτό ζητούμε τη θεσμοθετημένη γνωμοδότηση τουλάχιστον στο ΣΑΣ. Κύριε Δημάρχε, μήπως πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στο μακαρίτι του Δημητρόπουλου. Υπό αυτό το πρίσμα της λειτουργίας των οργανισμών λιμένων και του ΣΑΣ, με λογική άβατου, με ανεξέλεγκτη αύξηση των πλοίων, δρομολογίων, επιβατών και ταυτόχρονη κυκλοφοριακή καθιέργηση,
χωρίς να εξετάζω τα αρχή των ατόμων υπηρεσιών, είναι τουλάχιστον σύμφωνο μεταξύ των διαμορφωμένων σήμερα πόλεων, δηλαδή Δήμων πόλων, Δήμων και όσων αποφασίζουν για το λιμάνι, να δεχόμεθα από όσους έχουν την ευθύνη για την ασφαλιστική κατάσταση, παραδείγματος χάρη άφηξη 6 πλοίων αυξημένης πληρότητας σε περίπου 80 λεπτά και νοθεσίες περί δράσεων κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης. Δηλαδή, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε στις συζητήσεις και κάποιους, ενώ ας το πούμε αυτούς τους παρικούντες του λιμανιού, πια λέγονται λιμεναρχείο, λέγεται οργανισμός, να μας κάνουν και νοθεσίες του στυλ. Γιατί κλείσατε, ας το πούμε, πάνω το δρόμο. Δηλαδή, αυτό, ας το πω την κουβέντα, εγώ ξαναπήσα αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Με όποιον συγκινείται. Αυτό που μπορεί να κάνει το οποιοδήποτε δημοτικό συμβούλιο σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας να κλείσει για κάποιες ώρες έναν δρόμο. Γιατί θέλει να κάνει σουλάτσο ο πολίτης του και να τρέξει ελεύθερα ένα πιτσιρίκι, ας πούμε, για μας εδώ απαγορεύεται. Δηλαδή, ένα αναφέρετο δικαίωμά σας να ορίσετε την κυκλοφορία σε έναν δρόμο και να την απαγορεύσετε γιατί έχετε να κάνετε μια εκδήλωση, σε εμάς απαγορεύεται. Και μας κάνετε παρατήρηση. Επίσης, θέτουμε το θέμα της καταστροφής από τη λειτουργία του λιμανιού του οδικού δικτύου αλλά και σε άλλες υποδομές που υπομίζονται βέβαια να τις κάνει ο Δήμος και μάλιστα σε μια περίοδο, μιλούσαμε προηγουμένως για προϋπολογισμούς, σε διαρκώς μειούμενους προϋπολογισμούς. Για να μην σας πάω πολύ ώρα από αυτό, να σας πω και δύο πράγματα ακόμα. Από ένα χαρτί, από ένα έγγραφο, το οποίο έστειλα ακριβώς μετά την ανάληψη των καθηγόντων, έτσι, από τον κύριο, στον κύριο Δρίτσα, όπου εκεί, για να πούμε σε μια προσπάθεια, αν θέλετε, λύσης, μιλούσαμε για συμμετοχή του Δήμου στην, μάλλον να υπάρχει κάποια οικονομική, αν θέλετε, ένα κομμάτι οικονομικό από το εισιτήριο, ένα ποσοστό, το οποίο να έρχεται στο Δήμο και το οποίο, τα οποία χρήματα θα πρέπει να τα δίνουμε για να, σαν ανταγωγικό, για να μπορέσουμε να διορθώνουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στις υποδομές, για παράδειγμα στους δρόμους. Ταυτόχρονα θα έπρεπε να υπάρχει σχεδιασμός για την αποσυμφόρηση των δρόμων. Μιλούσα στο χαρτί αυτό και του πρότεινα διασύνδεση Ραβίνας Αθήνας με πρασιακό σιδηρόδρομο, πλαισιωμένο βέβαια με χώρο στάθμιση στους σταθμούς και υποδιοκλημένο το τελευταίο τμήμα από τη διασταύρωση Ραβίνας μέχρι το λιμάνι. Το θυμόσαστε παλιότερα Δημοτική Σύμβουλη, ήταν το σχέδιο Σουβλιά, το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο της τότε Ραβίνας σκέτο το είχε δεχτεί και μάλιστα παρουσιαστεί. Μιλούσα για υπογειοποίηση κάτω από την κεντρική πλατεία πλαστήρα Ραφίνας του τελευταίου τμήματος λεωφόρου πρέπει προς το λιμάνι, ώστε να μην έχουμε να κάνουμε τους γύρους αριστερά και δεξιά, αλλά να μπορούν κατευθείαν και μας βολεύει και υψομετρικά από το επίπεδο της θάλασσας που βρίσκονται τώρα να βγαίνουν περίπου στο Σκλαβενίδι. Και βέβαια τη δημιουργία υπόγειου χώρου δημοτικού στάθμευσης και θυμίζω, γιατί όλοι το ξέρουμε, ότι αυτό στο μυαλό όλων μας και στα προγράμματά μας, οι περισσότεροι εδώ το λέγαμε, ήταν να δημιουργήσουμε δίπλα στο γήπεδο ένα χώρο υπόγειο πάρκινγκ, ώστε να μην έχουμε και την δέσμευση του παράλληλου μετόπου, για το οποίο μέχρι στιγμή δεν μιλήσαμε καθόλου. Δήμαρχε και μετά μπορούμε να αναφερθούμε έτσι, ότι υπάρχει ένα παράλληλο μέτωπο, το οποίο είναι δεσμευμένο για να γίνεται, ας το πούμε, το πάρκινγκ όλων αυτών των αυτοκινήτων, ενώ τελικά αυτό θα έπρεπε να ήταν έτσι διαμορφωμένο σαν χώρος αναψυχής και προσέγγισης, αν θέλετε, εσωτερικού στήσου στη Ραβίνα. Αν χρειαστεί κάτι, κύριε Πρόεδρε, θα είναι σωστό.